Λοιπόν, η Αθανασία θα διαβάσει κάποια πράγματα. Κάντε λίγο ησυχία να μ' ακούτε. Κάποια πράγματα για τα πατήματα της Παναγίας. Θα δούμε στο δρόμο. Θα τα δούμε σε λίγο στη διαδρομή μας. Πατήματα της Παναγίας. Στο δρόμο όπως πηγαίνουμε από το Καρπενήσι για τον Προσό υπάρχει το μονοπάτι όπου βρίσκονται τα πατήματα της Παναγίας. Από το σημείο αυτό, σύμφωνα με την παράδοση, πέρασε η Παναγία στο δρόμο της για τον Προυσό. Τον καιρό που βασίλευε ο οικονομάκος Θεόφιλος στην Κωνσταντινούπολη, άρχισε μεγάλο διωγμό κατά των Αγίων εικόνων και έστειλε βασιλικές διαταγές σε κάθε πόλη και χώρα, διατάζοντας τους Ορθόδοξους και απειλώντας τους με βασανιστήρια και εξορίες για να κατεβάσουν τις Αγίες εικόνες και να τις κάψουν ή να τις καταστρέψουν. Την ίδια εποχή, η σεβάσμια και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας βρισκόταν σε μια πόλη της Τουρκίας, στην Προύσα της Μικράς Ασίας. Αφού ήρθε η βασιλική διαταγή να καταστραφούν όλες οι ιερές εικόνες, ένα αρχοντόπουλο, γιος ενός άρχοντα της βασιλικής αυλής, κινούμενος από θείο ζήλο, δεν θέλησε να υπακούσει στη διαταγή αυτή και να καταστρέψει τη θαυματουργή εικόνα. Αυτός λοιπόν ο νέος πήρε την εικόνα αυτή και έφυγε για την Ελλάδα για να την προστατέψει. Όταν έφτασε στην περιοχή της Τράκης, άγνωστο πώς, η εικόνα εξαφανίστηκε. Το αρχοντόπουλο μετά από αυτό έπεσε σε θλίψη και συνεχώς έκλαιγε πιστεύοντας ότι η εικόνα εξαφανίστηκε λόγω της αμαρτωλότητάς του. Αφού έμεινε αρκετές μέρες κλαίγοντας, αποφάσισε να μετακινηθεί και να μείνει στην περιοχή της σημερινής Λαμίας. Στην περιοχή της Ευρυτανίας, τώρα ένας νεαρός βοσκός που φύλαγε τα γύρια του μια νύχτα, εκεί που κοιμόταν ακούει ξαφνικά πίσω του μελωδικούς ύμνους. Από το φόβο του ξύπνησε και ενώ έψαχνε να βρει από πού έρχονται οι ύμνοι αυτοί, βλέπει ξαφνικά μια φωτεινή δέσμη που ξεκινούσε από μια σπηλιά και έφτανε ως τον ουρανό. Φεύγει τρομαγμένος και πηγαίνει στον πατέρα του και του εξιστορεί το παράδοξο γεγονός που βίωσε. Ο πατέρας του αρχικά δεν το πίστεψε, αλλά την επόμενη νύχτα πηγαίνουν μαζί και ό του θαύματος η μελωδία συνεχιζόταν και η πύρινη δέσμη ξεκινούσε πάλι από το σπήλαιο και έφτανε στον ουρανό. Την άλλη μέρα ο νεαρός βοσκός μαζί με τον πατέρα του και μερικούς άλλους βοσκούς κατεβαίνουν στο απόκριμνο σπήλαιο και βλέπουν την Αγία εικόνα να είναι λουσμένη στο φως. Αφού την προσκύνησαν και χάρηκαν για το θησαυρό που βρήκαν, άνοιξαν ένα μονοπατάκι προς το σπήλαιο για να ανάβουν καθημερινά ένα καντιλάκι μπροστά στη χάρη της. Μετά από λίγες ημέρες το γεγονός αυτό μαθεύτηκε στις γύρω περιοχές και έφτασε στα αυτιά του αρχοντόπουλου που τη μετέφερε από την Προύσα. Χωρίς να χάσει στιγμή πήρε μαζί του τους υπηρέτες του και έτρεξε σε εκείνα τα μέρη αναζητώντας τη χαμένη εικόνα. Όταν έφτασε και αντίκρισε την εικόνα, απίστευτη χαρά τον πλημμύρισε. Έπειτα ανέφερε τα όσα είχαν συμβεί στους χωρικούς και τους ευχαρίστησε που βρήκαν την εικόνα. Οι χωρικοί μην μπορώντας να κάνουν κάτι, μιας και η εικόνα ανήκε στο αρχοντόπουλο, του την έδωσαν και ο ίδιος μαζί με τους υπηρέτες του έφυγε για να επιστρέψει στην οικία του. Καθώς έφτασαν σε κάποιο ύψωμα, κουράστηκαν και τοποθέτησαν την εικόνα δίπλα τους και ξάπλωσαν για να ξαποστάσουν. Ενώ αποκοιμήθηκαν όταν ξύπνησαν δεν βρήκαν τίποτα και το αρχοντόπουλο πίστεψε πως τους ακολουθούσαν οι βοσκοί και ήρθαν κρυφά και την έκλειψαν όταν αυτοί κοιμόντουσαν. Καθώς επέστρεφαν πίσω, το αρχοντόπουλο άκουσε μια γυναικεία φωνή λέγοντάς του «Ω ναι, σώσου και πήγαινε στο καλό, γιατί εγώ αναπαύομαι καλύτερα σε αυτούς τους άγριους και ορεινούς τόπους με απλοϊκούς βοσκούς παρά σε μεγαλοπόλεις με πλούσιους άρχοντες. Αν θέλεις να μείνεις μαζί μου, έλα και θα είναι για το καλό σου». Και ξαφνικά πάνω στο βουνό δημιουργήθηκε το τύπωμα της Παναγίας, μια τρύπα στην κορυφή του βουνού σε μέγεθος ίση με την εικόνα και κατά ύψος του βουνού εμφανίστηκαν αποτυπώματα ανθρώπινων πατημασιών. Περπάτησε δηλαδή η Παναγία προς την κορφή του βουνού, διαπερνώντας το για να φτάσει και πάλι στη θέση όπου αυτή διάλεξε να γίνει το νόμιμο σπίτι της. Αυτά όταν τα άκουσε το αρχοντόπουλο με προσοχή και ελευθέρωσε τους υπηρέτες του, ένας από τους οποίους τον ακολούθησε οικειοθελώς, γύρισε στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα εγκαταλείποντας τα εγκόσμια και αφοσιώθηκε στην Παναγία. Το αρχοντόπουλο πήρε το μοναχικό όνομα Διονύσιος και ο δούλος του πήρε το όνομα Τιμόθεος. Εκατοντάδες υπήρξαν συνολικά οι μοναχοί που πέρασαν από τη μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Εκατομμύρια οι προσκυνητές. Αμέτρητα τα θαύματά της, πλούσια η χάρη της, όλοι τρέχουν και προσκυνούν την κυρά της Ρούμελης όπως την αποκαλούν. Η εικόνα επειδή ήρθε από την Προύσα της Μικράς Ασίας ονομάστηκε και είναι γνωστή πλέον ως Παναγία Προυσιώτισσα και πολλοί την αποκαλούν ως κυρά της Ρούμελης όπως αναφέραμε.
Από το προσωνύμιο της εικόνας πήρε και την ονομασία του το χωριό που είναι πλησίον του μοναστηριού. Το μοναστήριο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα και εορτάζει στην απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 23 Αυγούστου. Όπως οι περισσότεροι θα έχουν ακούσει κάποια στιγμή της ζωής τους, στις 23 Αυγούστου είναι της Προσιώτισσας, σε απόσταση 10 χιλιόμετρα. Από το μοναστήρι προς το Καρπενήσι βρίσκεται ένα προσκυνητάρι. Είναι ένα προσκυνητάρι της Παναγιάς και απ' έξω γράφει «Πατήματα». Δίπλα από αυτό το προσκυνητάρι μπορεί να δει κανείς τις πατημασιές της κυράς που πέρασε από εκεί. Αφιερώματα ταξιδιωτών κατακλείζουν τους βράχους, κοντοσκήνια, σταυρουδάκια, κέρματα, μπρελόκ αυτοκινήτων, ονόματα γραμμένα στα βράχια, όλων αυτών που περνούν και ανάβουν ένα κεράκι παρατηρώντας το θαυμαστό γεγονός. Ευχαριστώ.